να σας εκφράσω τις ευχαριστίες για την χαρά και την τιμή που μου δίνετε σήμερα. Όπως και εσείς, είμαι και εγώ Βιετός. Έχω γεννηθεί στα Ιλόφυτα της Βιετίας, παλιά δεν έλεγαν στα Νιάτης. Εσπούδασα στο χωριό μου τα βασικά γράμματα. Τέλειωσα το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Έκανα την εκπαίδευση στη Γερμανία. Έγινα κηρυκός εδώ στη Βιετία όλα τα χρόνια, υπηρέτησα εδώ. 3 χρόνια ήμουν αρχιγραμματέας στη Σύνοδο, τουλάχιστον αρχιεπίσκοπο, και το 1981 εξελέγει Μητροπολίτης Θεβών και Λεβαδίας και από τότε μέχρι σήμερα βρίσκομαι εδώ σαν Μητροπολίτης. Δηλαδή είστε 6 χρόνια Μητροπολίτης. Σε λίγες μέρες πληρώνω 6 χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστήσω εσείς. Ευχαριστήσω εσείς. Λίγος μπορείτε να πείτε πόσες περίπου είναι οι ενορίες που έχει η Μητροπολίτης. Ναι. Η Μητροπολία μας έχει περίπου 100 ενορίες και γύρω στα 15 μοναστήρια. Έχει πληθυσμό 120.000 ανθρώπων. Είναι μια Μητρόπολη που δεν έχει πολύ μεγάλη έκταση, αλλά έχει πολύ κόσμο και μάλιστα με ζωτικό κόσμο. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι μαθαίνετε και τα μοναστήρια, ποια είναι η διοίκηση των μοναστήριων και ποια είναι η δικαιοδοσία της Μητρόπολης προς τα μοναστήρια. Έχουμε 2 ειδών μοναστήρια. Έχουμε τα μοναστήρια εκείνα τα οποία έχουν ζωή, δηλαδή λειτουργούν τα μοναστήρια αυτά, έχουν μοναχούς, μοναχές και αυτά έχουν διοικητικό συμβούλιο δικό του, προηγούμενο συμβούλιο που εκλέγονται, που εκλέγει με ψηφοφορία μέσα. Και ο επίσκοπος έχει την εποχή καθοδήγηση. Και έχουμε και μοναστήρια τα οποία είναι διαλεγημένα. Θα πρέπει να σας πω ότι τα μοναστήρια στην Βιωτία σχεδόν ήσαν όλα διαλεγημένα εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχουν αρχίσει τώρα με πολύ καλά το λέω αυτό και ανασυγκροτούνται. Και το βασικό είναι ότι τα στελέχη, δηλαδή αυτοί που πάνε στα μοναστήρια, δεν είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, όπως παλιά, αλλά είναι άνθρωποι επιστήμονες. Παραδείγματος χάρη στη Μονή Σαρματά, στη Μονή του Σουλουκά, είναι νέα παιδιά που έχουν 1 ή 2 δίπλωμα. Ή καλογριές οι οποίες έχουν τελειώσει και έχουν σπουδάσει και εδώ και στο εξωτερικό με πτυχία και έχουν δώσει πολλή ζωή σε αυτά τα μοναστήρια. Έτσι, μοναχά τα μοναστήρια που έχουν αυτή τη ζωή που ζουν, έχουν την ίδια τη διοίκηση. Εγώ αποκτεύω και τα καταλήγω. Και είναι και 2-3 τα οποία είναι διαλεγημένα μοναστήρια, στα οποία πιστεύω σιγά σιγά με τις προσπάθειες που κάνουμε και με τη συμπαράσταση του κλήρου και του λαού, αν θέλει ο λαό δεν να γίνει αυτό το πράγμα, να βοηθήσουμε, ότι και αυτά θα μπουν στον ίδιο ρυθμό και θα έχουν μια ζωή για το ίδιο το μοναστήρι και την γύρω περιοχή. Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ποιοι είναι οι πόροι των εκκλησιών στην Μητρόπολη σας και της ίδιας της Μητρόπολης. Δηλαδή, οπωσδήποτε για να κινηθεί κάτι πρέπει να υπάρχει κρίμα, πρέπει να υπάρχει κάποιο. Ποιοι είναι οι πόροι? Το θέμα που μου τοποθετείτε είναι επίκαιρο, γιατί είναι τόσο πόλεμος και τόσο φασαρία και τα διαβάζει και τις εφημερίδες και τα βλέπετε και λοιπά. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Είτε έχει γίνει από άγρια, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που τα δημιουργούν αυτά τα πράγματα, είτε το κάνουν από κάποια σκοπιμότητα ή υποκριτή. Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει τώρα στην επαρχία μας, η οποία είναι μια επαρχία η οποία έχει και διασυρθεί πολύ, ας πούμε, στις εφημερίδες και στον τύπο. Το μόνο έσοδο που έχουν οι νέοι, σαν ενορίες, είναι το κερί των πιστών. Ανεπιστή, ανάπτυκα, πανηγύρι. Και από τα μυστήρια του λαού, στο βαπτίσι, γιατί θα αφήσει ο καθένα. Θα ήθελα να σα πω ότι στην περιοριστική επαρχία μα είναι εντελώ προαιρετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει τιμολόγιο ή ξέρω κάποιο που να λέει τόσο θα πληρώσετε για το άφηση, τόσο θα πληρώσετε για το λαό. Είναι ελεύθερο ότι ο καθένα θέλει να δώσει. Αυτά είναι για του ναού. Τώρα, η Μητρόπολη, η Επισκοπή, παίρνει από αυτά τα έσοδα ένα 8%. 8% για την συντήρησή τη. Και δίνουμε και νέοι κατά προαίρεση, όπως σας αναφέρουμε, για τη λειτουργία των ιδρυμάτων. Και θα πρέπει να σας πω ότι η ιδρυμία έχει πάρα πολλά ιδρύματα, εν αντιθέσει με παλιό καιρό. Και αυτά τα ιδρύματα για να ζήσουν και να συντηρηθούν πρέπει να έχουν ένα σταθερό πόρο. Ο βασικός πόρος λοιπόν είναι από αυτούς τους ναούς και οι προσφορές των διαφόρων αν δώσω. Έτσι λοιπόν το συμβούλιο και λέω ότι είναι τα έσοδα τα βασικά από τις εισφορές των ανθρώπων που να έχουν το κεράκι στην Εκκλησία. Τώρα όμως έχει γίνει ένας όρος, που είναι σημαντικό να το πω γιατί για να γίνει μια επεξήγηση το θέμα.
είναι η επόμενη μου ερώτηση αυτή, αλλά εφόσον θα είναι πολύ δεκτική ερώτηση. Ναι. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες ή ξέρω εγώ τους διάφορα και την κυκλοφορούν χαρτιά, γράφουν ότι η Μητρόπολη Πιστικών και Λεβαδείας έχει αυτή τη στιγμή 180.000 στρέμματα εκτάσεις και θεωρείται επομένως ότι είναι μια από τις εποχικές που έχει πάρα πολλά θύματα και γι' αυτό έγινε και αυτός ο νόμος επέμβαση. Εδώ όμως είναι μια παρεξήγηση και ίσως εσείς τα ξέρετε και ίσως παλαιότερα δεν ξέρω καλύτερα. Παλιά η επαρχία μας είχε εκκλησιαστικές εκτάσεις, οι οποίες όμως απαλληλώθηκαν 1932 και εμοιράστηκαν μετά από όλη την επόμενα στους κατοίκους των γύρω χωριών. Και επειδή είστε από την Domvrena και την Θήσβη, θα σας πω γιατί εγώ τα παιδιά τα χαρτιά θα τα προσφύσει, τα κτήματα της Μακαριώτισσας και τα κτήματα της Μονής Ταξί. Προδρόμου, δεξιά, όλα αυτά λοιπόν ήταν εκκλησιαστικά. Μοιράστηκαν από το 1932 μέχρι το 1960 μοιράστηκαν. Και τα πέντε, λοιπόν. Αυτά είναι όμως, προσέξτε, απεικιοτριώθησα. Και όταν λέμε απεικιοτριώθηση, σημαίνει ότι σου παίρνω το κτήμα και σου δίνω μια αποζημίωση. Η αποζημίωση όμως αυτή δεν κατεβήθηκε στα μοναστήρια, στην εκκλησία. Και έτσι συμβαίνει το εξής. Από μια πλευρά τα κτήματα να τα έχουν πάρει οι αγρότες. Αλλά επειδή δεν έχουν αποζημιωθεί και επομένως δεν έχει συντελεστεί η αποζημίωση, στα χαρτιά φαίνεται ότι τα έχουν εμείς ακόμα. Και επομένως σήμερα μετριώνται, παραδείγματος χάρη, ότι το κτήμα της Μονής Ταξιορφών 11.200 στρέμματα και ένα άλλο που έχει, πώς το λέμε, τη Μακαριώτης, αυτά που είναι κάτω από την Αγία. Και το Αγιο Νικόλαο. Όλα αυτά θεωρούνται ότι είναι εκκλησιαστικά στα χαρτιά, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί. Αλλά στην πράξη όμως δεν έχουν τίποτα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο βγαίνει προς τα έξω ότι είναι δεν κάλεσμα σε αυτές τις τάσεις. Ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα, γιατί είναι δεν. Ναι. Και αυτό είναι το τελικό, ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος που κάνει 5-6 μήνες, μην ξέρουμε να ασχοληθούμε τίποτα, δεν λυπηθούμε τελικά για τα τμήματα αυτά που χάσουμε, γιατί δεν τα έχουμε μοιράσει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Απλώς θα παρευρεθεί όλη η γύμνια του πράγματος. Διότι από όλα αυτά τα χιλιάδες στρέμματα που λένε, το μόνο κτήμα που έχει σήμερα η Εκκλησία είναι αυτό που έχει το ελαιόλαδο που έχει ενώσει ένα θηλυκάτσι. Αυτό μόνο και ένα άλλο που έχει μονή σαγματά. Όλα τα άλλα έχουν μοιραστεί. Και να κλείσουμε το θέμα, από αυτά οι Μητρόπολες και οι Ναοί δεν παίρνουν καμία δαχτυλική. Διότι ήδη έχουν πέρασει τα κρέατα των αγροτών. Τα έχουμε ερώτηση. Και βέβαια στο συνοψίζω πάλι το θέμα ότι τα έσοδα της Μητροπόλεως, των ναών και των ιδρυμάτων είναι αυτά που θα ανάψει ο κόσμο στα κεράκια που θα βοηθήσουν του ναού και τα μοναστήρια εκεί και ένα 8% από αυτά τα έσοδα θα είναι. Έχω μία ερώτηση. Επειδή έχουμε ένα μοναστήρι, το μοναστήρι της Μακαριώτισσας, το περιοχείο μας, το περιοχείο μας, σωστά. Ποια θα είναι η τύχη αυτού του μοναστηρίου όταν ο πάγχος, ο γέρος, ο μοναχός, αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αποθάνεται τη θέση που έχουμε σε μια διαδέντια άρρωσης ή να πω ό,τι θέλετε. Ποια θα είναι η τύχη του μοναστηρίου αυτού, τι εσείς μπορεί να προβλέψετε για αυτή την πράγμα. Βέβαια θα βάλουμε την πρώτη θα φτάνουμε εμείς και μετά δεν θα υπάρχει σώσεις. Μάλλον θα μας πεθάνει πάντως. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το μοναστήρι της Μακαριώτισσας με έχει πολύ απασχολήσει, γιατί είναι ένα μοναστήρι τερδεκάδων χρόνων. Είναι σε ένα πολύ έτσι ωραίο μέρος όπως ξέρετε. Είναι εγκατελειμμένο και έχουν γίνει και πολλές ζημιές. Δηλαδή έχουν χτιστεί πολλά πράγματα το ένα πάνω στο άλλο, τα οποία κατέστρεψαν όλη την εμφάνιση του μοναστηρίου. Αυτά όλα τα έχει κάνει ο Διανός Υπάρχοντας με δωρεές από την Αμερική και θα πρέπει να του πούμε ένα μπράβο για τον κόπο που έχει κάνει. Αλλά δεν ρώτησε ποτέ κανέναν άνθρωπο, έναν αρχιτέκτονα, έναν μηχανικό, έναν αρχαιολόγο. Και έχει χτίσει όπως το δείτε τώρα πάνω στο άλλο και συνέχεια χτίζει. Εγώ τρέχω το πιστεύω σταματήσει τώρα που μπορεί να πάρει λόγο, αλλά διότι δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το τμήμα. Δεν του χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τόσα χρόνια εκεί πέρα μείνει. Αλλά είναι όμως και ένας αναστατικός παράγοντας. Όντας εκεί πέρα ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προχωρήσει το μοναστήρι. Βέβαια, δεν μπορεί να το διώξει ο άνθρωπο, το σεβόμαστε και τον κάνουμε από μέσα. Παρόλο που ο νόμος είναι αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί ήταν σκυρό. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι δεν μπορεί να πάει τώρα μια αδελφότητα καινούργια να εγκατασταθεί εκεί, αν ο πάμφυλος και οι άνθρωποι που είναι γύρω δεν καταλάβουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, σήμερα οι μοναχές αυτές που ξεκινάνε, ήρθε μπροστά από λίγες μια αδελφότητα, πόσες ήταν αδελφές, 8 αδελφές. Και δύο δόκιμες 10, οι οποίες είναι όλες τυχιούχες πανεπιστημίων, καθηγήτριες,
μία γιοσπράση παρεμάστερ και το πέρα στο Λονδίνο, θα έχουν λοιπόν με νέες προϋποθέσεις να γιορταστούν εκεί πέρα. Ο μάθηλος θα πρέπει να το καταλάβει, ότι θα πρέπει κάπου σε ένα μέρος να υποχωρήσει, δηλαδή σαν την πεθερά που πρέπει να βγει λίγο έξω για να μπορέσει να ζει στο σπίτι, όπως το κάνει. Λοιπόν, αλλά δεν έχει αυτή τη διάθεση. Θέλει να ανακατεύεται και να μένει μέσα και να ξέρω είναι πιο τύπος και πιο χαρακτήρας. Αυτό λοιπόν είναι ένα στρατηγικό. Ήρθαν οι υποχρέωσεις, πήγαν το μοναστήρι, απεχώρησαν. Πέρα από αυτό όμως είναι και δύσκολο στην συνεργασία του μάθηματος. Σας είπα και μπροστά, προτιμώ ότι δεν έχει χρόνια. Αλλά έχει δημιουργήσει πολλά θέματα τα οποία πιστεύω ότι δεν είναι όλες τα εξωγήρωση οι χώρες, ξέρω εγώ, που δίνουν τα λεπτά που τον κλέβουν κλπ. Δεν τα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί οι Αρμανίδες είναι πλούτιμοι άνθρωποι, μπορεί εύκολα να ανάβουν, αλλά δεν είναι έτσι οι εξωπόλοιπες άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά τα υποκείνη νομίζουν ότι υπάρχουν, ο Θεός τους χωρέσει. Και φτάσαμε σε ένα θέμα που δεν ξέρω τι σας απασχολεί. Πρέπει να το ξαναδώ, να το δούμε αυτό με την εικόνα της μεταδιοποίησης. Θέλω να λοιπόν για να δούμε και ποια θα είναι στη συνέχεια η εξέλιξη. Για να μην αφήσω όμως κοινή την απάντηση, για να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση, λέω το εξής, ότι εξαρτάται η πορεία του μοναστηριού από τη θέληση του πατρός Πανθύρου και από την κατανόηση των ανθρώπων που είναι εκεί. Εγώ έχω όλη τη διάθεση να βοηθήσω να ανοικοδομηθεί από το μοναστήρι και να πάρει μια θέση που του πρέπει προς όλα τα άλλα. Γιατί έχουμε άλλα μοναστήρια όπως είπε και η Ιστρία, η Ιερουσαλήμ κλπ. Που ήταν πολύ χειρότερα και σήμερα είναι σε άνθηση μεγάλη, γιατί δεν υπήρχε αυτό το μοναστήρι. Επομένως, ποια είναι το μέλλον και εξαρτάται τη εργασία του ηλικίου, παντό του οποίου την αφορεί και των χωρικών συνεδρίων. Και τώρα κάτι άλλο. Ποια είναι η γνώμη σα για την ενορία του χωριού μα Νομβρένα και για τον άνθρωπο ο οποίο υπηρετεί αυτή την εργασία, τον πατέρα Γιώργιο. Ο πατέρα Γιώργιο είναι ένα πολύ δραστήριο. Πολύ ευαίσθητος, αγαπάει το χωριό του πάρα πολύ και απόδειξε όταν κάποτε τον πικράνε πάρα πολύ οι ενορίτες του και πρότεινε να του δώσω άλλη ενορία που είχε ήδη. Λόγια το πέρα, σε βάλω εγώ άλλη ενορία που είχε και άκουσε τους κατοίκους να μην πετάνε. Και είπε ότι εγώ δεν θέλω την ενορία μου, θέλω να εκεί γιατί εδώ πέρα είναι ο τόπος μου και θα ήθελα να τους υπηρετήσω και να τους διαφωνήσω μέχρι τελευταίας πτωχής. Έτσι λοιπόν, αγαπάει το χωριό του και τις ενορίτες. Είναι ένας Λεβίτης, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το τόπο. Και οι κάτοικοι, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ φιλότιμοι και καλοί εκεί πέρα, αλλά θέλουν λίγο περισσότερη καλλιέργεια και περισσότερο δούλευμα. Και μία τελευταία ερώτηση, να μας ενημερώσει σχετικά με ένα θέμα που δημιουργείται προηγουμένως, το θέμα των εικόνων. Νομίζω ότι εσείς είστε ο καλύτερος άνθρωπος, ο οποίος θα μας δώσετε σωστές απαντήσεις και πιστεύω όλος ο κόσμος να σας καταλάβει και πλέον να σταματήσουν αυτά τα κουτσοβολιά και τα ανεύθυνα προς το πρόσωπο και το δικό σας και του πατέρα Γεωργίου της Δομβρένας και όλων των άλλων ανθρώπων που έχουν λάβει μέρος σε όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι μόνο το μνημείο που είναι πολύ σπουδαίο για να καριώθηση εκεί πέρα, από πλευρά αυτή τη πολιτική, αλλά είχαμε το ευτύχημα να σωθούν και θησαυροί μέσα στο μοναστήρι. Αυτό που είναι για καμιά 25 περίπου εικόνε, άλλε μεγαλύτερε, άλλε μικρότερε. Αυτέ οι εικόνε, όταν τι πρώτο είδα εκεί πέρα, είδα ότι διαδρέπουν τον κίνδυνο από μια πλευρά. Ότι τι έχει καταστρέψει ο χρόνο και η άγνοια, θα τα δείτε, θα σα δείξω μερικέ εικόνε. Και από την άλλη πλευρά, φοβάμαι ότι μπορούν εύκολα να κλωθούν να ενταχθούν εκεί πέρα. Θα πρέπει να σας πω ότι κάθε μέρα οι εφημερίδες στην Ελλάδα γράφουν ότι όλα τα εξοπλίσια και τα μοναστήρια που είναι κάπως έτσι ερυπωμένα τα κλέβουν και τα λαϊλατούν τουρίστες ή Έλληνες οι οποίοι πουλούν αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό. Και είναι ντροπή για την Ελλάδα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Σαν υπεύθυνο, σαν επίσκοπο, θεώρησα ότι είχα υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα φυλάξω και να τα διασώσω. Το 1982, αν δεν κάνω λάθος, που πήγα στο πανηγύρι του Μακαριώτη στις 23 Αυγούστου, η ομιλία μου και το επιχείρημά μου ήταν το εξής. Εδώ πέρα έρχεται αυτά τα πράγματα, χρυσέλης. Είναι αμαρτία να καταστραφούν και να χαλάσουν και άλλο που θα ξαναδημιουργήσει το μοναστήρι και θα φύγουν τα παιδιά σας, να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα που είναι σε αυτό. Σας προτείνω λοιπόν να γίνει μια επιτροπή από τον παπά, από το ξέρω, το δάσκαλο, το πολιτικό πρόεδρο κλπ. Εγώ απλώς να
και αντισπάρουμε αυτές τις εικόνες. Πρώτον, να τις συντηρήσουμε, γιατί έχουν ανάγκη να τις συντηρήσουμε, τις δείχνουμε. Θα καταστραφούν. Και δεύτερον, κάπου να τις φυλάξουμε, έως όπου να δούμε τι θα γίνει με το μοναστήρι. Αυτό δεν το έκανα γιατί προηγουμένως πριν γίνει ο Δεσπότης, αλλά εγώ στο πρώτο σύγκρος πάλι είχα τέτοιο πρόβλημα. Είχαμε 5 εικόνες πάρει για να τις συντηρήσουμε και είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες. Είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες. Ναι. Δηλαδή είχε γίνει το πρωτόκολλο παραλαβής, νομίζω έχουν και τα χαρτιά εδώ πέρα. Έγινε μια επιτροπή που τις φωτογράφησε τις εικόνες αυτές. Τις πήγαμε στο Βυζαντινό Μουσείο, πήραμε πρακτικό από εκεί, τις παραδώσαμε, τις φτιάξαμε τις εικόνες και τις φέραμε. Παιδιά, δεν μπορεί να είναι οι ίδιες εικόνες, αυτές τις εικόνες. Έτσι ήταν, έτσι είναι τώρα. Αφού τις συντηρήσατε, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι για να τις δούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα της Παναγίας και αυτή τη συντήρηση του Βυζαντινό Μουσείο. Με χαρτιά, με οποιασδήποτε άλλες έτσι διαπιστώσεις. Δείξε για τις άλλες. Κράτησε έτσι, έτσι όπως είναι. Κράτησε έτσι εκεί έτσι. Ναι. Λοιπόν, τις φτιάξαμε αυτές τις 5 εικόνες, αλλά έγινε τόση φασαρία που το παλιό του της Παναγίας είναι αυτή για να την δούμε. Αυτή της Παναγίας η οποία είναι πιο αντιπροσωπευτική και είναι πιο ωραία. Την περικίνηση του μοναστηρίου ή κάτι αυτό που υπάρχει. Η οποία ήταν κατεστραμμένη εντελώς. Κατεστραμμένη εντελώς και η οποία σώζεται και τώρα σήμερα στην Ομβρένα κάτω. Έτσι ήταν. Έτσι και πέθανε. Θα σας δείξω κάτι. Έχω μερικές, θα σας δείξω κάτι. Και φιλοδοξούμε λοιπόν όλες αυτές τις εικόνες να τις συντηρήσουμε και να τις βάλουμε κάπου στην Ομβρένα, να τις φυλάξουμε και ως όπου το μοναστήρι πάει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, να πάμε στην θέση του. Επειδή λοιπόν είχε προηγηθεί όλη αυτή η φασαρία που έχουν κάνει στην Παπαγιώργη, γι' αυτό βγήκα στην Αμερική από το 1910 και είπα: Λάτε εσείς, κάντε μια επιτροπή εδώ πέρα, εσείς, να τις πάτε που θα σας πω και εγώ θα παρακολουθώ. Τίποτα, 82, 83, 84, 85, 86, 85 χρόνια περάσαν από τότε. Με ειδοποιούν επέθετες ότι ο Πατρικάνδρος αρρώστησε, θα πεθάνει, είναι υποθάνατος κλπ. Κλπ. Τον φέρνουν εδώ στην Ελλάδα του Πατρικάνδρου, πέρα από τον Παγιώργη γιατρό, τι γίνεται. Μου λέει δεν έχει ζωή πάνω, γιατί είναι μια στένωση ο καημένος επάνω και δεν μπορεί να, δεν θα ζήσει. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι αυτός ο ξέρω τι θα γίνει. Παίρνω την ομάδα, τηλέφωνο, συνογιώνω, παίρνω τον κύριο εισαγγελέα, κάνει μια επιτροπή, ο διοικητής της ασφαλείας και πάμε παίρνουμε αυτές τις εικόνες, τις φέρνουμε εδώ πέρα και αρχίζουμε σιγά σιγά να τις φέρνουμε για συντήρηση. Αλλά εννοήθηκα πώς θα γίνει τον Αμερικάνο. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι έπρεπε να δώσω 50.000 για να κάνω μια εικόνα καινούργια εκεί στο μοναστήρι. Λέω ρε παιδί μου, τι να τις κάνω στην εργασία, είναι τις παλιές. Δεν βάζεις τα λεφτά αυτά να συντηρήσουμε την παλιά την εικόνα. Δίνεις 50.000 για να μην τα κρατήσω εγώ τα λεφτά, τα στέλνουμε στην επιτροπή. Στέλνουμε την εικόνα από την Ιταλία, συνεδρίζει και έχετε τώρα κάτι. Πάμε τώρα να πληρώσουμε τα έξοδα. Δεν τα δίνουμε στην Επιτροπή, διότι δεν ξέρω, θα κάνουμε έργα, θα φτιάξουμε και έργα. Και να πληρώσουμε σήμερα. Τέλος πάντων. Αυτό το έργο για να συντηρηθούν αυτές οι εικόνες, το λίγο βήμα, έχουμε αρχίσει τώρα και τις συντηρούμε από δωρεές και από προσφορές. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει από τα βράδια να σου δούμε. Αυτό ήταν μια ιστορική αναδρομή. Η ουσία λοιπόν πια από το σημείο ότι οι εικόνες αυτές και μερικά από τα κανδύλια που νομίζω ότι είναι ασημένια, είναι εδώ πέρα, θα σας τα δείξω, δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε κάτω. Αλλά θα πρέπει αυτά τα πράγματα. Σιγά σιγά να συντηρηθούν, να ασφαλιστούν και όταν ή στην πόλη ή στο χωριό κάτω τη Δομβρένα θα μείνουν ή θα μείνουν στο μοναστήρι του Ιβάνου στι Μακαριωτήσει όταν θα φτιαχτεί. Αυτή είναι η σκέψη μου και αυτή είναι η ενέργεια. Εγώ θα σα δείξω αν θέλετε να πάμε κάτω σε υπόλοιπε. Σε μια υπόλοιπη γιατί και να τι παρουσιάσετε. Είναι πληρώματα που είχε η παλά εικόνα. Είναι εκεί όλα. Είναι τα εκπαιδευτικά. Όχι, εμεί δεν υπάρχει την εικόνα, δεν υπάρχει. Τα έχω πάνω όλα πάνω. Θα σου λέει ότι τα έχω θέλα που τα έχω και δεν τα δίνει. Εγώ πήρα μόνο τι εικόνε για να μην δημιουργηθούν αυτά τα θέματα. Για να τα έχει όλα πάνω. Μέχρι να έχει δημιουργήσει μια κατάσταση. Έχει δημιουργηθεί τώρα κάπου.
και λέει ότι λείπουν όλες, όλα τα καντήλια. Και αυτά τα έλεγε η Σία του Κόζη. Τα ακούω εγώ. Λέω, Σία, τι είναι αυτά που λες. Λέει, έτσι και έτσι. Λέει, τώρα ποιος το είπε, ο Πάφος. Έλα εδώ, Πάφος. Λέει, απάνω στο Μακαρίτσα. Έλα εδώ. Αυτά τα καντήλια πόσα λείπουν. 4, 5 ή 6, 4-5 έχει πάρει τρόπες. Το ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα που είναι, τα έχω πω στην αποθήκη. Ενώ είχε πει ότι τα τρώνε σπάθη και αφήνει. Τα κύτταρα για τα αφιερώματα, λένε, λέω μόνο, πού τα αφιερώματα. Λέει, τα δεν λέει πού τα έχει. Άμα δεν λέει. Κοιτάξτε, τα ξέρω, ας μην πάμε τώρα που μιλάω για το πέτερα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να το να είμαστε επιφυλακτικοί. Διότι, όταν είπαν πέρσι ότι το έκλεψαν λεφτά, μιλάμε τώρα δική της προφυλακής εδώ. Επήγαν και έψεξαν στο σπίτι και του βρήκανε χιλιάδες και δολάρια πολλά και τα μέσα στις κουβέρνες. Και του λέει η αστυνομία, τι τάξη του πέρασε. Λέει, χωράμε με τα πάντα σπότες. Τη στιγμή που σπότες έχετε φάρμα από εδώ, που στέλνει την προμήθεια από εδώ, που ζωή στιγμή. Και τέλος πάντων, δεν αξίζει εγώ που μιλάμε για τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει με βάση σε αυτά που έχουμε υπάρχει και το χωριό αν θέλει το μοναστήρι να το χωρίσει, θα πρέπει να το δει με άλλο μάτι και όχι με αυτό το μικρονομικό. Εγώ έχω όλη την διάθεση, γιατί αγαπώ την περιοχή και θέλω αυτό το μοναστήρι να το φτιάξω. Αλλά από μόνος μου δεν πρόκειται. Αλλά κάποιοι άλλοι αντιδρούν όπως τα χωριά από εδώ. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος εκεί. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος εκεί. Πώς μπορεί να προσφέρει ο κόσμος στο μοναστήρι. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι να πείσουν τον πατέρα Πάνθρωπο ότι η βασιλεία είναι τελείωση. Δεν μπορεί να κάνει μετά. Θα πρέπει να πάρουν εσύ σε ένα κελί πλάι, σε ένα χώρο, θα του λύνουν οι μοναστήρες του φαγητό, να το πίνουν, να το πλένουν, να το κάνουν κλπ. Όσο ζει, θα του περιποιηθούν. Αλλά το στόμα κλειστό. Το στόμα είναι. Το στόμα είναι. Πώς θα γίνει όμως να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουν και να το κάνουν τη θέση. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι όταν πάει μια αδελφότητα πάνω. Είναι τόσο οι μοναχικές εργατικές. Πάνε να λένε ρίπια και δεν μέχρι σε 5 χρόνια και κάνουν ωραιότατα πράγματα και τα πιάνουν. Πιστεύω ότι οι κάτοικοι θα βοηθήσουν σε βασικά πράγματα. Να γίνει ο δρόμο, να γίνει ουσιά, etc. Να πάει το ρεύμα. Βλέπω το ρεύμα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται. Θα δουλέψουν μόνο και μόνο, θα φτιάξουν μόνο και δεν ξέρω. Αλλά το θέμα όμως αυτό είναι το βασικό πράγμα. Να το καταλάβει ο Πάθμιος και να του πείσουν οι ειδικοί του και γύρω του. Τέλειωσε και να κάτσε στην οικογένεια και στα μάτια. Εγώ θα έλεγα το εξής, χωρίς να θέλω να. Εάν ένα πρόγραμμα που θα φτιάξετε εσείς όπως είπατε και θα ο Παπαγιώργης θα ενημερώσει τον κόσμο ή εσείς ο ίδιος ότι έχουμε αρχίσει να κάνουμε αυτό και θα φέρουμε τις μοναχές που θα θέλουν να φτιάξουν το μοναστήρι, διότι έχει μεγάλη, εκτός του ότι έχει μεγάλη αγωγική αξία, έχει από χριστιανικής πλευράς είναι οπωσδήποτε μόνο το πιο παλιό μνημείο και το πιο. Και ο κόσμος έχει δεθεί με τον πολύ μεγάλο. Έχει δεθεί πολύ με τον άλλο. Εμείς είμαστε εκεί. Να το δούμε, να το δούμε. Εγώ χωρίς τα. Αυτή είναι η. Μην ενώπα κάποια την Αμερική και εγώ είμαι ένα πάνω στο μοναστή. Και εμείς από εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά τώρα όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Πάθλος ήταν η ψυχή του μοναστηρίου, ειλικρινά. Είναι και όλοι το εκπαιδευτικό. Αλλά είναι ακμή και παρακμή. Τώρα ο άνθρωπος γέρασε και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να προσφέρει. Ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να προσφέρει, οπωσδήποτε θα τον πετάξουμε. Θα τον έχουμε εκεί και θα τον σεβόμαστε μέχρι τη τελευταία σου πνοή οπωσδήποτε. Αλλά θα ήταν για όλη την περιφέρεια και ειδικά για την Εκκλησία οπωσδήποτε πρώτα και για όλο τον κόσμο γύρω και για εμάς είμαστε Αμερική, θα θέλαμε να βλέπουμε δηλαδή αυτό το μαζί και μάλιστα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε οικονομικά για την αναστήλωση του χριστιανικού μνημείου να πούμε. Διότι είναι, όπως είπα προηγούμενος, είμαστε όλοι δεμένοι με το μοναστήρι. Η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε είναι να πάμε στο μοναστήρι που εξαφώνουμε σε αυτήν την δουλειά. Να το δούμε βέβαια με την προοπτική δική σας, αλλά αλλάζει το πράγμα. Από άλλο μου πείτε να ασχοληθώ μόνο με τους κατοίκους ή με λίγο μεσό. Και εμείς, ειλικρινά, εγώ τώρα μιλάω σαν μονάδα, όπως είπατε, και εκφέρω μια γνώμη. Κοιτάξτε, δεν είναι πρόβλημα μόνο οικονομικό. Προσέξτε, δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βέβαια και το οικονομικό. Αλλά ξέρετε ότι αν και το περιβάλλον δεν σε πνέει και δεν σε βοηθάει και φοβάσαι, ξέρω, οι καλοκαίρες που τους απάντητες, όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε. Μα τότε εγώ το φιλοδοξώ και θέλω τα δύο μοναστήρια και τις μεγαλύτερες και το ταξιδιωτικό που είναι σε χειρότερη κατάσταση να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα όπως έγιναν από εγώ και να φτιάξουν. Αλλά
Ας το δούμε με τον Παγιώδη, πάλι να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε αυτό και τότε. Έλεγα από χθες, έκανα με την αγράμμα για τον Παγιώδη για να δώσω μερικές εξηγήσεις. Η περιοχή σας εκεί είναι από τις περιοχές εκείνες που έχει τους περισσότερους Γιάννης. Και λείπουν τα παιδιά μας, δεν είναι εκεί, λείπουν από εδώ, φεύγουν και αυτοί μένουν μόνοι τους. Λοιπόν, ο Παπαγιώργη που το περιμένετε τόσο, πάρε την κυρία Τάδε, πάρε την κυρία Τάδε, πάρε την κυρία Τάδε. Λοιπόν, παίρνει τις ευθείες εκείνες. Σε έχω στο γυροκομείο. 3 χρόνια, 4 χρόνια. Μα ένας άνθρωπος δεν έμεινε εδώ. Χριστούγεννα, Πάσχα, Ελλήψα, συγγενείς. Λαβενέζεις, δικές μας. Για το γυροκομείο. Είναι εδώ στο γυροκομείο, το οποίο θα μιλήσω. Σε έχω στο γυροκομείο, πάμε και το με 6 ευρώ. Και τους μάθω λοιπόν. Φτιάξτε ένα αρτέρι εκεί πέρα, το Μενέσι, με αυτό το χωράφι. Να έχετε 3 κρεβάτια, 4 κρεβάτια, ώστε να, αυτά τα κρεβάτια να διατίθενται για τον Μενέο, τι Ιλιέ, τι Μηχιάνε και τι Μάτι. Ναι, μόλι του εξηγήσαμε, ξεσηκώθηκε εκεί. Τώρα δεν φάει το παλιόρι, δεν έχει παλιόρι, δεν έχει παλιόρι, άντε ξαναχάλα σπάνια. Εγώ δεν τι διώχνω τι Ιλιέ, τι Ιλιέ θα με σου πώ τη λένε. Θα με σου για την Παλιόρι. Για την Παλιόρι. 95 χρονών. Κατερίνα. Όχι μόνο η Κατερίνα. Η Κατερίνα. Η
κατασκήνωσης με την πρωτοβουλία της δική σας θα είναι πολύ... Έχουμε κι άλλα Ελληνόπουλα, μπορεί να είναι κι άλλα Ελληνόπουλα, άκουσμα, θα έρθουν εδώ ένα καλοκαίρι, θα γνωριστούν μεταξύ των, θα οπωσδήποτε σε μια τέτοια κατασκήνωση θα περάσουν πολύ ωραία και με τις πιο γλυκές αναμνήσεις θα πάνε πίσω στην Αμερική και θα τους μείνει αυτό. Μια-δυο φορές σήμερα θα έρθουν τα παιδιά, θα έρθουν, είναι ειλικρινά πολύ σωστή ιδέα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Εγώ αυτό το πήρα. Όλα αυτά που είπαμε πολύ βασικά, αλλά σε αυτά θα ήθελα να επιτείνω την προσοχή. Πρώτα, αν θέλετε να βοηθήσετε την κατοικία, να συντηρήσετε τις εικόνες που σα έρθει, δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό. Και το δεύτερο, όλα τα άλλα θα είναι μόνοι μας. Το δεύτερο, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια αρχή, ώστε να βάλουμε στη γη μια παραλιακή έκθεση, ωραίο, να κάνουμε εγκαταστάσεις και να έρθουν τα βιωτόπουλα, αλλά με φλέγα έχουν κατασκευάσει για αυτά τα παιδιά. Να μένουν το καλοκαίρι, να κάνουν τα μπάνια, να μαθαίνουν τη γλώσσα, να βλέπουν εδώ πέρα, να βλέπουν του συγγενείς και να ξαναφεύγουν πάλι μέσα στο αστροφείο. Αν σας δίνει την ευκαιρία να πείτε τα βλέπετε και τα νέα αυτά που έχει φτιάξει ο Σαββατοκύριακο, θα το παρατηρήσω τώρα που πήγα στο Παπασό. Θα παίρνετε μια εικόνα. Που για σε πείτε να γυρίσετε τη θάλασσα τώρα. Αν γυρίσετε τη θάλασσα, έργα. Αν πέτρε το Παπασό. Και δεν πάμε. Αν σας δίνει την ευκαιρία να υποθώ. Ναι, σωστό. Σεβασμιότητε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενημερωτικά σας λόγια. Πιστεύω ότι θα βρούμε ανταπόκριση πλήρη στους Έλληνες πιλωτούς συγκεκριμένα της Αμερικής και σας παρακολούσα πάρα πολύ να ανοιχθήνατε αυτή τη στιγμή τώρα ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, οι οποίοι εργάζονται σήμερα και ποτέ δεν ξεχνάνε το τόπο τους. Θα ήθελα να πω σαν επίσκοπος της Βιωτίας ότι σήμερα αισθάνομαι πολύ συγκίνηση που ένα κλιμάκιο των Ελλήνων βιωτών που ζουν στην Αμερική βρίσκεται εδώ στην Επισκοπή. Και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τους ενισχύει εκεί που είναι, να δουλεύουν σωστά όπως δουλεύουν, με τη σκέψη στην πατρίδα, την Ελλάδα, την πρώτη και στην άλλη που έχουμε, την Αμερική και ουσιαστικά στηριγμένη πάνω στην δικιά μας πίστη, την Ορθοδοξία, που είναι αυτή που μας συνδέει και ακόμα περισσότερο να τους πω ότι αυτός ο τρόπος της εργασίας τους, η ανάμνηση της πατρίδας, η αγάπη προς την Εκκλησία είναι πράγματα τα οποία μας συγκινούν εμάς εδώ πέρα και θα έλεγα και κάτι το μυρότερο, ότι εδώ εμείς σιγά σιγά τα ξεχνάμε και τα χρειαζόμαστε όταν βλέπουμε πώς ζείτε εσείς για να μας ξυπνάνε πολλές φορές. Χθες μιλήσαμε πολύ σε μια συνάντηση της συναυπάρκου, αλλά εκείνος ο οποίος μας συγκίνησε περισσότερο από όλους και μίλησε πολύ καλά και πιο καλά και από τους επισκόπους και μας συγκίνησε ήταν ο πρόεδρος αυτής της ενώσεως των Βελιωτών. Και είδαμε ότι πόσο έντονα ζουν εκεί οι Έλληνες την πατρίδα και την Ορθοδοξία. Αυτές τις ευχές παρακαλώ πάνω από το λίγο το μήνυμα να το μεταφέρετε και όποτε έρχεστε εδώ πέρα, είτε σαν τη μάγια ομάδα, είτε μεμονωμένα και περνάτε από αυτό τον χώρο, θα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή να σας έχω κοντά. Ευχαριστώ. Είναι πάνω στο 12ο. Βλέπετε σε ποια φοβερή κατάσταση έχουν καταντήσει και δεν ξέρω, όχι ο επίσκοπος, αλλά και ένας απλός πολίτης, αν θα τάξουν αυτά τα πράγματα να καταστραφούν. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη και για την ιστορία μας και για την πατρίδα μας. Άλλη μία παραδείγματος χάρη είναι αυτή εδώ. Και δεν φαίνεται τίποτα από τις μουντζούρες και από τα νερά που έτρεχαν απάνω. Λοιπόν, αυτά πρέπει να συντηρήσουμε. Μπορείτε να δείτε τις 7 που έχουν συντηρηθεί και είναι στην Domvrena τώρα, να τις φωτογραφίσετε και να δείτε ποια διαφορά υπάρχει. Εδώ παραδείγματος χάρη είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, αλλά έχει καταστραφεί πολύ και κοιτάξτε την άγρια, επειδή δεν χώραγε κάπου εκεί που θέλουν να την βάλουν, την κόψανε από το πριόνι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε δικαίωμα να τα αφήσουμε να καταστραφούν. Έτσι λοιπόν είναι αυτές οι εικόνες του τέμπλου και όταν έρχεται εδώ τεχνίτης και παίρνει να τις φτιάξει, παίρνει υπογραφή και τις ξαναφέρνει πάλι.
Αυτές εδώ είναι του 18ου αιώνα. Αυτές εδώ είναι δίτες η Παναγία. Αυτές είναι του τέλου. Εδώ αυτό το πράγμα έχει σηκώσει όλο. Κοιτάξτε. Αυτό θα φύγει. Του προφήτου Ηλία αυτή που είχαμε φτιάξει και την πήρατε ήταν ένα πανίδι το οποίο κρεμόταν. Ήταν εντελώς κατεστραμμένο. Αυτό εδώ το Άγιος Χαράλαμος. Αν θέλετε φωτογραφίστε εδώ πέρα. Τούτο είναι έτοιμο να φύγει, να πέσει όλο, να ξεκολλήσει. Δεν ξέρω αν είχαμε δικαίωμα να μην τα φτιάξουμε τα πράγματα να τα αφήσω πολύ. Και εδώ το πάτε δεν ξέρω να μας Λοιπόν, εντάξει. Πιστεύω τι να σημαίνει, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο όμως. Αυτή που είναι να σταματάει να το πάρει και να μην το αναδείξει. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φωτογραφηθεί, έχουν καταγραφεί και έχουν μπει σε κάποιο κατάλογο. Όταν θα στερεωθούν οι εικόνες αυτές και το μοναστήρι θα πάρει την λειτουργικότητα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, τότε όλα αυτά τα πράγματα θα πάνε πάλι στη θέση. Και όχι αυτά που λένε το βιβλίο. Ναι, πήρατε μια γεύση εδώ, αρίστη. Πολύ δημόσια. Επίσης, αυτό είναι το δημόσιο. Δείτε το να το πει. Είναι μια εξαιρετική τέχνη, όπως βλέπετε, είναι ξυλόγητο. Το μοναστηριό μας απάνω. Μοναστηριό και αυτό με περίπτωση. Ναι. Αυτά αν διαβάσετε εδώ, δεν ξέρω αν εκεί κυκλοφορούν. Εδώ οι εφημερίδες κάθε μέρα γράφουν. Που πάνε τα ξεκολλάνε, τα παίρνουν και φέρνουν. Γράφουν και εκεί εφημερίδες. Ναι, αυτό έχει σπάσει. Τι διαβάζετε και γύλιο, δηλαδή είναι ένα γράμμα που προσφιάζει νεοφύτου, είναι γραμμένο πάνω σε δέρμα που δίνει την άδεια για να χτιστεί το μοναστήρι της Μακαριωτήσης. Λοιπόν, αυτά τα χαρτιά λοιπόν όλα τα έκαιγαν και τα κατέστρεφαν. Όχι από κακή, να δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα μαζευτήκανε και συγκεντρώνονται κάθε τόσο και όλο φτιάχνονται και έχουν πει, όπως βλέπετε, σε αυτή την κονίζα. Αν δεν γίνει κάποιο εξαιρετικό μουσείο κάπου, θα μπουν όλα αυτά να φυλακτούν. Τέτοια λοιπόν έχουμε πάρα πολλά. Βλέπετε και εκεί πέρα είναι από τα διάλα μοναστήρια. Και τούτο εδώ είναι του Γρηγορίου του Πέμπτου. Τα παιδιά έχουν κρεμάσει λίγο. Γρηγόριος, ελέαιο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Και αυτή ήταν η βούλα, είναι από μολύβι, πλιούμπι που λέγαμε τώρα. Πλιούμπι. Σφραγίδα. Αυτή ήταν η σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή είχε το... Έχει την Παναγία. Του Γρηγορίου Πρεμιστρίου ήταν νεότερα. Αυτό είναι παλιό. Το 1600. 450 χρόνια.